Ευρωεκλογές 2024 στο δρόμο προς τις κάλπες. Ξεκινάμε λοιπόν την παρουσίαση των ευρωβουλευτών. Αυτή την ώρα κοντά μας είναι η κυρία Μαρία Αντάτσιου, είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευση. Να καλημερίσουμε την κυρία Μαρία Αντάτσιου, υποψήφια ευρωβουλευτή του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευση. Την καλημέρα μας από τα Κύθηρα. Καλημέρα κυρία Πολίτη, καλημέρα και από μένα στα όμορφα Κύθηρα και χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Λοιπόν, προκειμένου να σας γνωρίσουμε καλύτερα, θέλω να μου πείτε λίγα λόγια για σας, γιατί από ό,τι ξέρω ήσασταν και υποψήφια και στις βουλευτικές εκλογές, άρα θέλω να συζητήσουμε γι' αυτό και αν είναι η πρώτη φορά που κατέρχεστε στο στίβο της Ευρωβουλής. Βεβαίως, να σας πω, όχι, δεν είναι η πρώτη φορά που κατέρχομαι στο στίβο της Ευρωβουλής. Η Ελλήνων Συνέλευση, όπου και εγώ ήμουν υποψήφια, πήρε μέρος και στις ευρωεκλογές του 2019 και στην ουσία ήταν η πρώτη φορά που πήραμε μέρος σε εκλογική διαδικασία, σε όποια εκλογική διαδικασία, ως πολιτικός φορέας του έθνους που είναι η Ελλήνων Συνέλευση. Εγώ να σας πω ότι ζω στη Θεσσαλονίκη, κατάγομαι από την Ήπειρο βέβαια. Είμαι μητέρα τριών παιδιών και η ανάγκη μου για να μπω στη διαδικασία και να πολιτευτώ ήρθε μέσα από τον πολιτικό φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης, όπου είδα τελικά ότι μετά από πολλά χρόνια που ψήφιζα κι εγώ διάφορα κόμματα, δεν υπήρχε κανένας που να μπορεί να με εκπροσωπήσει για τα δίκαια και τα δικά μου, και φυσικά όταν λέω τα δίκαια και τα δικά μου εννοώ όλων των Ελλήνων. Άρα λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος των Ελλήνων Συνέλευσης, τι διαφορετικό πρεσβεύεται? Η Ελλήνων Συνέλευση καταρχάς δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους πολίτες. Δημιουργήθηκε ο πολιτικός φορέας από πολίτες το 2015, όπου είδαμε ότι δεν υπήρχε κανένας πραγματικά που να μπορεί να μας εκπροσωπήσει πραγματικά και να δικαιώσει όλους τους Έλληνες για όλα όσα έχουμε περάσει και τα τελευταία χρόνια, αλλά και πολύ πριν, να φανερώσει οτιδήποτε ψεύτικο και άδικο έχει συμβεί και φυσικά να μπορέσουμε να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της πατρίδας μας. Οι ευρωεκλογές και η Ευρωβουλή είναι ένα σημαντικό σταθμός για αυτό, διότι όπως ξέρουμε και γνωρίζουμε πλέον, ειδικά μετά τα μνημόνια, όλα και τα πάντα έρχονται μέσα από την Ευρώπη, μέσα από μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου τα πάντα περνάνε και γίνονται νόμοι τελικά και στην πατρίδα μας. Το έχουμε καταλάβει αυτό, γι' αλλιώς θα βιώναμε και λίγο διαφορετικά και μέσα στην πατρίδα μας. Η Ευρωβουλή λοιπόν είναι ένα μεγάλο σκαλοπάτι, όπου εκεί πρέπει να ακουστεί μια καθαρά ελληνική φωνή που δεν ακούγεται μέχρι τώρα, και το έχουμε καταλάβει αυτό διότι τόσα χρόνια οι ευρωεκλογές στην ουσία απαξιώνονταν, τις θεωρούσαν κάτι που δεν ήταν πολύ σημαντικό ούτε να αναφερθούν, ούτε να δούμε ποιος είναι ο ρόλος των ευρωβουλευτών, τι κάνουν εκεί μέσα. Και το καταλάβαμε και αυτό και από πρόσωπα τα οποία στέλνονταν, τα οποία ήταν πρόσωπα γνωστά, ποδοσφαιριστές, καλλιτέχνες, άνθρωποι δηλαδή που δεν είχαν στην ουσία σχέση με την πολιτική και που δεν μας έδειχναν και τι ακριβώς θα κάνουν μέσα στην Ευρωβουλή για εμάς τους Έλληνες. Έτσι δεν είναι? Ναι. Άρα θεωρείτε γενικότερα ότι αυτή η αντίληψη και η πολιτική που παρουσιάζεται από τα κόμματα που βάζουν τους celebrities στα κόμματα κάνει κακό, παρακαλώ? Βέβαια. Αυτό γίνεται απλά για να εισπράξουν ψήφους στα κόμματα. Δεν γίνονται για το δίκαιο. Σίγουρα μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι μέσα εκεί που ενδιαφέρονται και ίσως θα μπορούσαν να κάνουν, αλλά όταν υπάρχει και ένας κομματικός ενδιασμός από πίσω στο πόσο μπορούν να προχωρήσουν ή τι θα πρέπει να φέρουν από έξω προς την Ελλάδα, βλέπουμε ότι σταματάει και κάθε πιθανότητα να υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι να θέλουν να βοηθήσουν και να πράξουν για την Ελλάδα. Και το είδαμε και πρόσφατα, πολύ κοντά μας, τώρα που με το θέμα του εγκλήματος των Ντεμπών, όπου στην Ευρώπη είδαμε ξένους ευρωβουλευτές να υπερασπίζονται την Ελλάδα και οι Έλληνες, και σε εισαγωγικά και μη εισαγωγικά, ευρωβουλευτές που ήταν εκεί, να υπερασπίζονται το κόμμα τους και πόσο καλά τα πάει στην Ελλάδα. Αυτό είναι
πληγικώς απαράδεκτο και για κάθε πολίτη που το ακούει θα πρέπει να καταλάβει ότι τελικά τα δικά του τα συμφέροντα δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσα από διαδικασίες που έρχονται από κόμματα που είναι όλα αυτά τα χρόνια μέσα στην διαχείριση, που έχουν τη διαχείριση της χώρας μας και τελικά δεν έχουν πράξει κάτι που να είναι δίκαιο, δεν έχουν εμφανίσει τι ακριβώς συμβαίνει, τι συμφωνίες υπάρχουν στην Ελλάδα, για την Ελλάδα μάλλον. Γιατί η Ελλάδα έχει μπει ως ισότιμο μέλος στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς. Και τελικά δεν βλέπουμε αυτό να συμβαίνει. Πού είναι η ισοτιμία? Στην ασφάλειά μας, στους μισθούς μας? Πουθενά. Ναι. Αφού αναφέρατε λοιπόν το έγκλημα στα Τέμπη, εγώ θέλω να σταθώ στην πρόσφατη απόφαση του δικαστηρίου για την τραγωδία στο Μάτι. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας γι' αυτό. Κυρία Πολίτη, αυτά που ζούμε όλα αυτά τα χρόνια, διότι το θέμα της δικαιοσύνης η Ελλήνων Συνέλευση το έχει ζήσει και έχουμε δει πώς πράττει. Με την πολιτική δίωξη που συνέβη στον πρόεδρό μας τον Αρτεμισόρα και την προσπάθειά τους να διώξουν και την Ελλήνων Συνέλευση, που είναι ένας καθαρός πολιτικός φορέας που φέρει όλους τους Έλληνες. Η απόφαση λοιπόν που βγήκε για το Μάτι, γι' αυτό και υπάρχουν και πάρα πολλές κινητοποιήσεις και από τους συγγενείς, σίγουρα είναι μια άδικη απόφαση, γιατί δεν τόσοι άνθρωποι που κάηκαν, τόσοι άνθρωποι που έχουν μείνει με αναπηρίες από εκεί, τόσοι άνθρωποι που μείνανε πίσω να κλαίνουν τους δικούς τους ανθρώπους, δεν βρήκανε καμία δικαίωση. Δεν υπήρχε δηλαδή και πάλι κανένας υπεύθυνος και σίγουρα υπεύθυνοι, η πλέον υπεύθυνη είναι η ίδια η πολιτεία, η οποία δεν προασπίζει την ασφάλεια των πολιτών σε κανένα επίπεδο. Mm-hmm. Εκείνες τις μέρες, επειδή παρακολούθησα όλο το γεγονός, ήταν μάτια μου να περνάνε απίστευτες εικόνες της διάλυσης που συμβαίνει στη χώρα μας. Και πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο τραγικό γεγονός, όπως είναι το Μάτι, όπως είναι τα Τέμπη, όπως ήταν στη Μάνδρα, όπως ήταν στην Ιταλία, που και εκεί ακόμα οι άνθρωποι και σήμερα υποφέρουν και δεν έχουν βρει καμία βοήθεια, είναι ελάχιστη βοήθεια που έχουν βρει. Βλέπουμε ότι δεν κινείται, δεν δουλεύει ο κρατικός μηχανισμός προς όφελος των πολιτών. Και αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να μένουμε στα ίδια. Εμείς οι πολίτες έχουμε τη δύναμη να το αλλάξουμε. Η Ελλήνων Συνέλευση σε αυτό κάνει. Δίνει τη δύναμη σε όλους τους πολίτες. Γιατί φυσικά έχουμε και ένα τεράστιο πλούτο, ο οποίος υπάρχει για τη χώρα μας, τον οποίο πρέπει κάποια στιγμή να το χρησιμοποιήσουμε. Κυρία Ντάσιο, τι θέτετε εσείς ως προτεραιότητα αν εκλεγείτε ευρωβουλευτής και πώς θα δράσετε λοιπόν εντός? Η προτεραιότητα λοιπόν και η δική μου αλλά και όλων των υποψηφίων ευρωβουλευτών είναι να γίνει ένας έλεγχος όλων των συμβάσεων και όλων των συνθήκων διαχρονικά που έχουν γίνει φυσικά για την Ελλάδα αλλά μέσω της Ευρώπης, να δούμε τι συμβάσεις, τι έχουμε υπογράψει τελικά στην κοινοπραξία όπου μπήκαμε, τη μεγάλη κοινοπραξία της ΕΟΠ τότε και σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου παραδώσαμε εμείς όλο τον πλούτο μας για να βγούμε, κυρία Πολίτη και αγαπητοί ακρότες, αλλά τελικά βλέπουμε ότι δεν έχει τηρηθεί κάτι. Δεν είμαστε καταρχάς, όπως είπαμε, ισότιμοι. Δεν έχουμε την δύναμη, δεν έχουμε το ίδιο δικαίωμα, τα ίδια δίκαια, όπως βλέπουμε να συμβαίνουν σε άλλα κράτη. Άρα λοιπόν το σημαντικό είναι ο έλεγχος κάθε συμφωνίας και κάθε σύμβασης που έχει γίνει, για να δούμε τελικά αυτά που έχουμε εισπράξει και σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και όλα αυτά που βιώσαμε εμείς τα τελευταία χρόνια ως ένα μεγάλο πείραμα της Ευρώπης, έτσι, με τα μνημόνια, και όλοι το παραδέχονται πλέον αυτό. Να δούμε τελικά, έπρεπε να συμβούν ή δεν έπρεπε να συμβούν ή υπήρχε κάποιος άλλος λόγος. Αυτά δεν έφερε κανένας ευρωβουλευτής όλα αυτά τα χρόνια. Δεν μας έχει φέρει τα έγγραφα να δούμε και να καταλάβουμε και μόνοι μας εμείς οι πολίτες τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό που ακούμε είναι μόνο λόγια τα οποία δεν μπορούμε να βασιστούμε. Όσο και αν είχαμε βασιστεί όλα αυτά τα χρόνια, πλέον ό,τι δεν αποδεικνύεται δεν είναι βάσιμο, κυρία Πολίτη. Και φυσικά σε όλες αυτές τις συνθήκες όπου συμμετέχουμε εμείς με το πλούτο μας, συμμετέχουμε με την ενέργειά μας, γνωρίζουμε ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν δανειστεί κρυφά από την Ελλάδα, από τα δικά μας χρήματα. Αυτά λοιπόν πρέπει να έρθουν στο φως και μόνο η Ελλήνων Συνέλευση μπορεί να τα πράξει, διότι
Αυτό είναι και ο σκοπός που θέλουμε να κατέβουμε στην Ευρώπη, όχι για ίδιο όφελος ή για προσωπική ανέλυξη ή για οτιδήποτε άλλο μπορεί να φαντάζεται ο πολίτης και το οποίο φανταζόμασταν όλοι ότι συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια. Και έτσι είναι. Ακριβώς αυτό. Για να σας αποδεσμεύσω λοιπόν εν όψη των ευρωεκλογών θα ήθελα ένα τελευταίο μήνυμά σας και γιατί να σας ψηφίσουν. Γιατί να με ψηφίσουν λοιπόν οι πολίτες, γιατί και εγώ είμαι μία από αυτούς. Είμαι μία μητέρα, μία εργαζόμενη που όλα αυτά τα χρόνια έχω δώσει τις μάχες μου για να μεγαλώσω τα παιδιά μου σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν ήταν καθόλου βοηθητικό. Και το ότι έκανα τρία παιδιά εγώ και πολλοί της δικής μου γενιάς, σήμερα το βλέπω ως αδύνατον για τα δικά μου παιδιά και για όλα τα παιδιά που έρχονται με το πολιτικό καθεστώς το οποίο έχει δημιουργηθεί. Άρα λοιπόν η φωνή η δική μου είναι και η φωνή κάθε μάνας, κάθε γυναίκας, κάθε ανθρώπου που σήμερα βλέπει αυτό το άδικο που συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα. Αντιλαμβάνεται ότι η Ελλάδα δεν είναι η φτωχή χώρα όπως θέλουν να μας να μας περάσουν όλα αυτά τα χρόνια, ότι έχουμε τεράστιο πλούτο και φυσικά όλα αυτά αποδεικνύονται ακόμα και να δούμε το τι χρήματα έχουμε στους τελευταίους προϋπολογισμούς και απολογισμούς. Έχουμε τεράστια κεφάλαια τα οποία δεν βλέπουμε να διατίθενται εις όφελος και προς όφελος όλων εμάς. Άρα λοιπόν ο κάθε πολίτης σήμερα πρέπει να κάτσει με νόηση και να δει ποιος είναι αυτός που θέλει το δικό του συμφέρον, το συμφέρον του πολίτη και ποιος είναι αυτός που είναι απέναντι. Και σίγουρα εγώ έχω εμπιστοσύνη σε όλους τους πολίτες ότι θα κρίνουν με το δίκαιο τρόπο. Κυρία Ντάσιου, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε σήμερα στην εκπομπή. Να είστε καλά κι εσείς. Χαιρετισμούς λοιπόν από τα Κύθυρα. Γεια σας. Γεια σας.